Γεια χαρά σε όλους, Podcast RSP εδώ ξανά με μεταγραφικά νέα, σενάρια και σχόλια περί αυτών και επίσης όσον αφορά το παρασκήνιο. Θα ξεκινήσω όμως από τον Ολυμπιακό, όπου εκεί έχουμε από τώρα προεργασία για τον εξτρέμ που διακαώς θέλει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Ένα παίχτη ο οποίος να τους θυμίζει τον Ντανιέλ Ποντένσε που είχαν παλιότερα. Και αυτό θέλουν να το κλείσουν το ζήτημα όσο το δυνατόν συντομότερα, διότι θα έχουν προκριματικά και θέλουν να δέσει ο παίκτης αυτός με την υπόλοιπη ομάδα. Και γενικά σαν προπονητής ο Μαρτίνς δεν συνηθίζει να ρίχνει στα βαθιά κατευθείαν τους καινούριους παίκτες. Εκτός από μερικές εξαιρέσεις, τώρα τελευταία ας πούμε Παπασταθόπουλος, όπου αναγκάστηκε να το κάνει και ανέτοιμος που ήταν και τελικά του έκανε και καλό. Από εκεί και πέρα όσον αφορά την ελληνική αγορά, ενδιαφέρον υπάρχει για τον πινακά της Λάρισας. Από εκεί εντάξει ψωνίζει γενικά ο Ολυμπιακός και πέρυσι πήρε τον πολύ καλό τερματοφύλακα τον Κρίστινσον από το Γκούγια, από τη Λάρισα. Και τώρα κοιτάει για τον πινακά, καλός παίχτης και επιθετικός και ακραίος, παίζει παντού μπροστά, έχει τεχνική, οξυδέρκεια, είναι καλός για την ηλικία του και Έλληνας παίχτης, πολύ καλός. Όπως βέβαια και του Πανετολικού, το Ντόλιτο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος είναι 18 ετών μόνο, πανύψηλος, θυμίζει λίγο και Ρισβάνη στο παιχνίδι του. Είναι σκούπα πίσω, ξέρει και μπάλα, έχει τεχνική, με την ταχύτητα δεν τα πολύ πάει καλά, αλλά είναι 18 χρονών, έχει χρόνο ακόμη, αν και αυτά βέβαια φαίνονται. Είναι ή το έχεις ή δεν το έχεις. Άμα το έχεις ως καρί σου να είσαι ταχύς, θα είσαι. Δεν δουλεύονται αυτά, όπως κάποτε είχε πει ο Ταραλίδης, ερχόμενος στον Ολυμπιακό, ότι θα δουλέψει λέει την ταχύτητά του. Εντάξει, πόσο να αλλάξει αυτό, άμα είναι αργός. Από ό,τι θυμάμαι ήταν πολύ πιο αργός και από το μπουκαλάκι ας πούμε. Οπότε δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτή την περίπτωση. Βλέπουμε όμως για το παιδί αυτό. Εθνική ελπίδων λέει τον καλή ο Γκούμας, προπονητής. Γενικά γίνεται μια μάχη εκεί για την ΕΠΟ, παρασκήνιο κτλ. Δεν θα ήθελα να τα αναλύσω πάρα πολύ. Μου τα λένε οι αματικές πηγές. Αλλά καλό θα είναι να μιλήσουμε όταν θα έχουμε κάτι τελεσίδικο. Από ό,τι μου λένε πάντως, ο Αλαφούζος τα χαλάει με το Μελισανίδη, που τα πηγαίνανε καλά γενικά. Και ίσα-ίσα που έχει συμφωνήσει με τον Καραπαπά του Ολυμπιακού ο Αλαφούζος. Δηλαδή έχουν κοινά θέλω. Στον Παναθηναϊκό επίσης έχουμε πολλούς τραυματισμούς και περιμένουν να δουν τώρα αυτό το κενό που υπάρχει λόγω των εθνικών ομάδων, αν θα τους βγει σε καλό, έτσι ώστε να επανέλθουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Και από ό,τι μαθαίνω επίσης θα έχει τσουγκρίσει ακόμη και με τον Σαββίδη ο Μελισανίδης. Οπότε γίνεται ο χαμός τώρα ανάμεσά τους. Η πλάκα όμως είναι ότι δεν έχουν καταλάβει όλοι τους πως δεν παίζει και τόσο ρόλο πλέον η ΕΠΟ και η διαιτησία ακόμη, γιατί έρχονται ξένοι διαιτητές και ξένος αρχιδιαιτητής. Οπότε στα μεγάλα παιχνίδια τα δύσκολα δεν έχουν και τόση δύναμη για να ελέγχουν τα πράγματα. Τα τελευταία χρόνια είναι γνωστό το ποιοι τα έχουν ελέγξει. Είναι οι ομάδες που έχουν ως σήμα τον δικέφαλο αετό. Είναι γνωστά αυτά. Δεν χρειάζεται να τα λέμε εδώ πέρα όλα. Έχουν αυτό το κοινό, έχουν το σήμα ως κοινό. Έτσι και το παρελθόν από Κωνσταντινούπολη. Πιο παλιά Ολυμπιακός και ούτω καθεξής. Και πιο παλιά ακόμη Παναθηναϊκός. Το θέμα όμως είναι στο χορτάρι τι γίνεται. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει προσωπικά. Αυτό θέλω να αναλύω εδώ πέρα. Για αυτή τη χρονιά τα λέμε ήδη. Για την επόμενη με το καλό θα τα πούμε. Ανάλογα και με τι προσθήκες θα υπάρξουν στις ομάδες. Στον ΠΑΟΚ λέει κοιτάνε για τερματοφύλακα. Προφανώς θα φύγει ο Πασχαλάκης. Και μιλάμε για τον Ασμίρ Μπέγκοβιτς, ο οποίος Ασμίρ Μπέγκοβιτς είναι ένας έμπειρος τερματοφύλακας, πανύψηλος. Θα δείξει όμως το αν θα κλείσει κτλ.
Αυτά για τώρα. Για ό,τι άλλο προκύψει, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Κάντε εγγραφή, κάντε και τα likes. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Τα λέμε.